Εδώ αυτό είναι το κόμματό σας. Τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς, δύο φράσεις. Ότι όπως για παράδειγμα οι περικοπές των συντάξεων που δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε. Περάσανε δύο χρόνια πόσο είσαστε κυβέρνηση, 2,5. Και όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί. Δεν σας λέει 2,5 χρόνια θα αποκατασταθούν σε 2,5 χρόνια. Δεν θα αποκατασταθούν. Αυτό σας λέει. Το 2000. Και ότι τα 2000. Ένας από τους λόγους, κύριε Παναγούλη, που ναι, θέλετε να γίνουν εκλογές είναι αυτός ακριβώς. Επειδή όλα αυτά ξεκινάνε να βελτιώνονται, δεν θα έχετε λόγο ύπαρξη μετά. Γι' αυτό πιέσατε και προσπαθήσατε να γίνουν εκλογές τώρα. Που εμείς δεν θέλαμε. Το 2040. Να σας πω γιατί δεν θέλαμε να γίνουν εκλογές. Το 2040 που θα πάρουν και οι ομολογιούχοι τα λεφτά τους. Ακούστε να δείτε. Γιατί ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις φράσεις, κύριε Παπαδάκη. 600.000 παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν είναι δικιά μου στοιχεία. Στοιχεία UNICEF. 230.000 επιχειρήσεις έκλεισαν πανελλαδικά. Στοιχεία ΕΒΑ. 30.000 καταστήματα έκλεισαν στην Αθήνα. Στοιχεία Δήμου Αθηναίων. Θα μας πείτε τότε με εξάμεινο λεφτά, πόσα έχουν ανοίξει. Δεν σας διακόπτω. Όχι, έχει συζήτηση κάνουμε. Ανοίγουν κάτι οι καφετέρειες ή κάτι σουβλατζί. Και σταμάτησαν εδώ και ένα εξάμεινο επειδή φοβούνται τη σταθερότητα. Δεν ανοίγουν. Ποια σταθερότητα. Έχετε μελετήσει αυτό ποτέ. Μειώθηκαν, κύριε Παπαδάκη, μειώθηκαν από 40 μέχρι 60 χιλιάδες, 40 έως 60% η μισθή και η σύνταξη. Θέλω να πάω. Να γι' αυτό η Αττική, που έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό, έχει γύρω στα 2.300.000 ψηφοφόρους. Είναι το 1/3 των βουλευτικών εδρών. Να γιατί θα δώσει την νίκη. Θα σας δοθεί ευκαιρία, κύριε Σαμαρά. Θέλω να πω στον κύριο Χιόνι. Κύριε Χιόνι, εσείς ακούγοντας και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Παναγούλη, λέτε ούτε με αυτούς, ούτε με τους άλλους, ούτε με κανέναν. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα έχει αύξηση μισθών και συντάξεων. Εσείς μιλάτε ότι όλα αυτά θα γίνουν με την ενεργοποίηση του λαού και με κινητήρια δύναμη το λαό, και έχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και λέτε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Κάνω λάθος? Όχι. Γιατί, περίπου έτσι δεν είναι? Γιατί, θα σας πω. Γιατί παρά τις διαφορές που έχουν, άμα ψάξει κανείς και στα δύο προγράμματα, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα δεν θα δει σε κανέναν την ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ περισσότερο δεν θα δει καθόλου προτάσεις σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες για να ανταποκριθούμε στη ζωή μας σήμερα. Θα δει ένα διαγωνισμό για μερικά ψίχουλα ελεημοσύνης που θα δώσουν την ίδια στιγμή που υπόσχονται προς επιχειρηματικούς ομίλους μια σειρά διευκολύνσεις για να ανακάμψει η κερδοφορία τους. Γι' αυτό και παρά τις διαφορές και τον καυγά, κρύβεται η ουσία. Ας σας πω δύο παραδείγματα. Είναι σημαντικό ότι θα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αποκαταστήσει στα 750 πόσο το μισθό. Τον ελάχιστο. Δεν είναι ένα βήμα αυτό. Κοιτάξτε μικρό. Κοιτάξτε να δείτε. Το κουκουέ, αν έρθει αυτός ο νόμος, υποθέτω θα το ψηφίσετε. Κοιτάξτε να δείτε. Υποθέτω. Αν είναι ότι μπροστά μας να επιλέξουμε τα 500 ευρώ από το ματωμένο πλεόνασμα της συγκυβέρνησης ή τα 475 ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε, εμείς λέμε το ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά μας ότι μπορούμε να ανακτήσουμε τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων και να πετύσουμε πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το κρατούμε. Τώρα θα επιλέξουμε ανάμεσα στα 500 και στα 470, αυτό μας ρωτάτε. Αυτό δηλαδή. Λέω ένα βήμα, δεν λέω ότι το ζητούμε αυτό. Γι' αυτό σας λέω όμως, ότι βήμα. Πρέπει να δούμε την ουσία του ζητήματος. Και αυτή λέει ότι. Είτε, παραδείγματος χάρη, με τις διαφορές που έχουν για